Δύο δικογραφίες εις βάρος Τούρκων δουλεμπόρων καθώς και των επικεφαλής δύο γνωστών μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχημάτισε το λιμενικό. Προηγήθηκαν έρευνες με τη συνδρομή και τη ΣΕΙΠ από τις οποίες προέκυψαν απευθείας επικοινωνίες διακινητών από τα τουρκικά παράλια με τους εμπλεκόμενους εθελοντές στην Ελλάδα προτού οι βάρκες με τους πρόσφυγες και μετανάστες ξεκινήσουν το ταξίδι τους με προορισμό τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα την Κο και το Φαρμακονήσι. Στις επικοινωνίες αυτές φέρεται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το χρόνο εκκίνησης του ταξιδιού, το δρομολόγιο και το χρόνο άφηξής του στα ελληνικά νησιά, δραστηριότητα που σύμφωνα με τις προανακριτικές αρχές εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 4251 περί διευκόλυνσης εισόδου πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό έδαφος και επισύρει βαριές ποινές πολυετούς κάθειρξης. Στη μία από τις δύο υποθέσεις η έρευνα του λιμενικού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ρόλο του οργανωτή της μεταφοράς από την Τουρκία στην Ελλάδα είχε αξιωματικό της τουρκικής ακτοφυλακής. Έδειξε στους διακινούμενους την ταυτότητά του προκειμένου να τους πείσει για την επιτυχία του εγχειρήματος και να εισπράξει από τον καθέναν από αυτούς το ποσό των 1.000 ευρώ.